Τώρα, 6 μέρες μετά το θάνατο του Αλβανού Βαρυπινίτη στις φυλακές της Νιγρήτας, η μία μαρτυρία διαδέχεται την άλλη, κυρίες και κύριοι, μετά και τα πορίσματα των ιατροδικαστών που δείχνουν ότι ο κρατούμενος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια και τα τραύματα προκάλεσαν το θάνατό του. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, ενώ και οι υπόλοιποι φύλακες περιμένουν την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. Μια κάμερα στο διάδρομο έξω από τον χώρο αναμονής των κρατουμένων στις φυλακές Νιγρήτας. Οι διαπιστώσεις ιατροδικαστών και εγκληματολογικού, αλλά και οι καταθέσεις ομολογίες τουλάχιστον 3 σοφρονιστικών υπαλλήλων, αποκάλυψαν τον φρικτό βασανισμό που υπέστη στα χέρια τους ο Αλβανός Βαρυπινίτης Ηλία Καρέλη. Ένας ξυλοδαρμός που κάποιοι έβωσαν λόγο τιμής να μείνει κρυφός. Όμως, όπως όλα δείχνουν, η ομερτά έσπασε. Σου λέει... Ψέματα είπατε στην αρχή, δεν κάνατε τίποτα. Αποδείχθηκε ότι δώσατε 2-3 φαλιάρες, άρα γιατί να μην έχετε κάνει και παραπάνω. Στο υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, φαίνεται ο 42χρονος να οδηγείται στο θάλαμο αναμονής στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης. Επί 2,5 ώρες μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο περίπου 10 σοφρονιστικοί υπάλληλοι και στις 6.30 εμφανίζεται ο κρατούμενος να βγαίνει υποβασταζόμενος από 2 σοφρονιστικούς και να οδηγείται στο θάλαμό του σε άθλια κατάσταση. Στις αρχές ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν κάποιοι υπάλληλοι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μπήκαν ξανά και ξανά, δεν μπόρεσαν να τα δω όλα με λεπτομέρειες. Είναι πολύ ο χρόνος, είναι 2,5 ώρες για να τις δεις καρέ-καρέ. Θέλεις το πολλαπλάσιο χρόνο για να τα δεις. Και εμείς δεν έχουμε το χρόνο αυτή την ώρα, ούτε έχουμε πλέον το υλικό στα χέρια μας. Έτσι έχει παραδοθεί στις αρχές. Όπως ισχυρίστηκε ο αρχιφύλακας Αντώνης Αραβαντινός, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων, που σήμερα νοσηλεύεται φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Σερών, δεν άντεξε και έσπασε, καθώς παραδέχθηκε ότι χτύπησε και βασάνισε τον 42χρονο Βαρυπινίτη εντός των φυλακών Νιγρήτας. Η κατάσταση λοιπόν στην οποία τον παραλάβαμε είναι δεδομένη. Ας δούμε λοιπόν και σε ποια κατάσταση το φωτογραφίζει ως πτώμα πλέον το συγχωρεμένο τον Αλβανό, για τον οποίο εκφράσαμε και εμείς τα συλληπιτηριά μας. Ας δούμε σε ποια κατάσταση το πτώμα και ό,τι παραπάνω βία έχει, ας μας πιστωθεί. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Νεότερες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφέρουν πως το κάταγμα στο στέρνο του 42χρονου, που σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα ήταν το θανατηφόρο, δεν προκλήθηκε με κλοπ, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά, αλλά με τα χέρια για το σώμα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Κατά μία εκδοχή προκλήθηκε με αγκονιά και κατά κάποια άλλη έγινε όταν κάποιος κάφησε με δύναμη πάνω στο στέρνο του κρατούμενου. Τα χτυπήματα με κλοπ ήταν προγενέστερα. Στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από εκεί και οι αντιδράσεις, καθώς περιμένουμε πλέον τα εντάλματα σύλληψης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το δικαστικό κομμάτι. Να πούμε ότι στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκεται η ογκοδέστατη δικογραφία που το πρωί παρελήφθη από τον εισαγγελέα Σερών. Κατά πληροφορίες, ο εισαγγελέας των Σερών είναι σύμφωνος με τη γνώμη του εισαγγελέα της Άμφισσας για να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Αυτό όμως πλέον έγκυται στην ανακρίτρια, η οποία μελετά και θα μελετά τις επόμενες ώρες τη δικογραφία. Αύριο, το αργότερα μεθαύριο, αναμένεται να αποφασίσει αν θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης ή εάν θα καλέσει σε απολογία όχι μόνο τους 8 κεντρικούς κατηγορούμενους σοφρονιστικούς υπαλλήλους των φυλακών της Νιγρήτας, αλλά και περισσότερα άτομα, καθότι η ποινική δίωξη φαίνεται κατά πληροφορίες ότι είναι in rem, δηλαδή κατά παντός υπευθύνου. Σε 50 άτομα γίνεται αναφορά στη δικογραφία, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε και άλλους να καλούνται να καταθέσουν προκειμένου να ρίξουν φως σε αυτό το θολό τοπίο. Η ποινική δίωξη αφορά 3 βασικά αδικήματα. Αυτό της διακεκριμένης περίπτωσης βασανισμού μέχρι θανάτου, βασανισμού από κοινού και σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σε ό,τι έχει τώρα να κάνει, όπως ρώτησες, με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Mm-hmm. Κάποιοι εξ αυτών ήρθαν σήμερα και εργάστηκαν. Κάποιοι έμειναν στο σπίτι τους, είχαν επαφές με δικηγόρους, ενώ ο πρόεδρος σοφρονιστικών υπαλλήλων νοσηλεύεται υπό αστυνομική προστασία στη ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου των Σερών. Υπάρχει μια ανακοίνωση, προειδοποίηση, καμπανάκι θα μπορούσαμε να πούμε, πλευρά σοφρονιστικών υπαλλήλων που εκδόθηκε σήμερα και ζητά να σεβαστούν όλοι δημοσιογράφοι και μέσα το τεκμήριο της αθωότητας. Διαφορετικά, ίδιο όπως προειδοποιούν, θα ακολουθήσουν δικαστική οδό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Γενικό Γραμματέα των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ο οποίος είπε ότι συνολικά μπήκαν στο θάλαμο υποδοχής 15 σοφρονιστικοί, όχι όμως για να χειροδικήσουν. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ και θα πάμε και πάλι στην Ιωάννα Μάνδρου, κυρίες και κύριοι. Και Ιωάννα, πριν μας δώσει και το δικό σου ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση, είχαμε μία εξέλιξη πριν από λίγο. Μία αντίδραση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μία ανακοίνωση μάλλον από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Μπαλτάκου και το επίμαχο βίντεο.
Ναι, είχαμε μία προσωπική ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αριοπάγου, της κυρίας Ευτέρπης Γκουτζαμάνη, η οποία αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση ενέργησα με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τον νόμο, εννοεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ενώ όσα διαλαμβάνονται στις δημοσιευθύνσες στοιχομηθείες, όπως αναφέρει η εισαγγελέας του Αριοπάγου, είναι ανυπόστατα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, μια προσωπική ανακοίνωση από την κυρία Γκουτζαμάνη, κάτι που απλώς να σημειώσω ότι δεν συνηθίζεται η Ιωάννα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του βαρύ ποινίτη Ήλια Καρέλη. Είδαμε και τα τελευταία από την εισαγγελία Σερών. Φαίνεται όμως ότι με αυτά και με αυτά έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα Ιωάννα στις φυλακές και έχουμε και ένα ντοκουμέντο να παρουσιάσουμε σήμερα που λέει πολλά. Ναι, οι πληροφορίες από πολλές φυλακές της χώρας που φτάνουν στις αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για ένα κλίμα που είναι τεταμένο και μπορεί να γίνει ακόμα πιο βαρύ με αφορμή τα τελευταία τραγικά περιστατικά και το θάνατο του σοφρονιστικού υπαλλήλου αλλά και το θάνατο του στιγερού δράστη, του δράστη της στιγερής δολοφονίας. Υπάρχουν πάρα πολλά απειλητικά σημειώματα που αφήνονται στα κοιτεία παραπώνων μέσα στις φυλακές, όπου συνήθως αλλοδαποί κρατούμενοι, θα δούμε ένα από αυτό, απειλούν ευθέως τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους ότι θα περάσουν σε αντίπεινα. Βλέπουμε το συγκεκριμένο, όπου είναι γραμμένο με κακά ελληνικά, αλλά είναι πολύ ευανάγνωστο το περιεχόμενό του, όπου λέει ότι Αλβανός σκότωσε Έλληνα, Έλληνα σκότωσε Αλβανό, και οι Αλβανοί θα σκοτώσουν πολλούς, και μάλιστα αυτό το αναφέρει ότι θα γίνει και σύντομα, γιατί καταλήγει αυτό το σημείωμα ότι σε 5 λεπτά, δηλαδή σε λίγο θα εκδηλωθεί αυτή. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι και επικίνδυνη και αρκετά σοβαρή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Αυτά λοιπόν για αυτό το θέμα.